Η έκθεση αποτελεί οδικό χάρτη νέων σκληρών αντεργατικών μέτρων με πρόσχημα την πανδημία και τον υπερρεαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Στο όνομα τη άκρο ανταγωνιστική αγορά εργασία, επιδιώκει να θωρακίσει τα ευρωπαϊκά μονοπόλια στο διεθνή ανταγωνισμό μπροστά στη διαφαινόμενη καπιταλιστική κρίση. Πίσω από διακηρύξει χωρί κανένα αντίκρισμα και κατοχύρωση για αξιοπρεπεί μισθού, συλλογικέ διαπραγματεύσει, κρύβονται οι εκτροματικέ αντεργατικές μεταρρυθμίσεις με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο νόμος Χατζεράκης στην Ελλάδα. Προωθείται η διάλυση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, προτείνεται ο καθορισμός μισθών ως και στα ελάχιστα με κριτήριο το καλάθι προϊόντων οικοκυριού για εξαθλειωμένους, γενίκευση της τηλεργασίας και εργολαδικών δουλεμπορικών, κινητικότητα των εργαζομένων, καθώς και χαριστική βολή στην κοινωνική ασφάλιση. Στο πλαίσιο αυτό, κλιμακώνονται οι διώξει ενάντια εργαζομένων που αγωνίζονται για τα δικαιώματά του, όπω αυτέ των απεργών συνδικάτων βάση στην Ιταλία, τα διαδηλωτοδικεία διαδιλο... στην Ελλάδα ή η επιστράτευση εργαζομένων διελιστηριών στη Γαλλία. Η αντιλαϊκή πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυβερνήσεων Μονοπολίων κυβερνησεων μονοπωλιων αιτία πολέμου για τους εργαζόμενους και αναγκαία η, κλι... η, κλιμάκωση της πάλης με την πανεργατική απεργία στην Ελλάδα στις 9 Νοέμβρη.